Σας βρήκα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, σαν να ξεκίνησε ένας νέος πόλεμος. Μια πολιτική σύγκρουση καινούρια δηλαδή, με άλλα χαρακτηριστικά. Έχετε κατηγορηθεί ότι... Όχι εσείς προσωπικά. Εκτός ορίων, δηλαδή. Ότι το διάγγελμα του Πρωθυπουργού ήταν διχαστικό, πολωτικό και μάλιστα φωτογράφησε... Λένε αυτοί που σας κατηγορούν ότι ο Πρωθυπουργός φωτογράφησε ουσιαστικά τον τρόπο που θα κινηθεί μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ δεν την πολύ κατανοώ αυτήν την κριτική, με την έννοια ότι ο πολιτικός λόγος, ο δικός μας, πάντοτε κινούνταν στην ανάδειξη των διαχωριστικών μας γραμμών από το παλιό πολιτικό σύστημα που κυβέρνησε τη χώρα μέχρι το 2015. Δηλαδή, πρέπει να γίνει πάρα πολύ σαφές ότι ήταν το πολιτικό σύστημα αυτό, το παλιό, το διεφθαρμένο, το διαπλεκόμενο που οδήγησε τη χώρα στην μεγάλη καταστροφή του 2010, στην ένταξη στον μηχανισμό των μνημονίων, στην ένταξη στο μηχανισμό στήριξης, και νομίζω ότι ήταν η διακυβέρνηση αυτών των τριών ετών που κατάφερε όχι μόνο να σταματήσει την καταστροφή, η οποία επί πενταετία επί της ουσίας άλλαξε πλήρως άρδιν την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά αντίθετα να σταθεροποιήσει την κατάσταση και να δημιουργήσει τελικά τους όρους της εξόδου. Φωτογράφησε δηλαδή, ο Πρωθυπουργός τον κύριο Παπαδήμο. Ήταν στόχος. Ο Πρωθυπουργός φωτογράφησε ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα και βεβαίως ο κύριος Παπαδήμος αυτή την διαδικασία της μνημονιακής, εν πάση περιπτώσει, μεταμόρφωσης της ελληνικής κοινωνίας έπαιξε έναν κομβικό πολιτικό ρόλο. Δηλαδή, για ποιο λόγο θα πρέπει να ξεχάσουμε όλους εκείνους, όλο εκείνο το πολιτικό προσωπικό, αλλά και τους παράγοντες της οικονομικής ελίτ, τον τρόπο με τον οποίο είχε δομηθεί η ελληνική κοινωνία και τελικά οδηγήθηκε και η ελληνική οικονομία και τελικά οδηγηθήκαμε στην καταστροφή του 2010. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Αντίθετα, πρέπει να τα κρατάμε πάρα πολύ βαθιά στη μνήμη μας για να παίρνουμε διδάγματα για το μέλλον και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πορευθούμε οικονομικά, πολιτικά, ιδεολογικά. Κύριε Υπουργέ, γίνεται κριτική από την αντιπολίτευση ότι βγαίνουμε από το ασφαλές περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων και βγαίνουμε σε ένα περιβάλλον που είναι άγριο, δεδομένης και της συγκυρίας με Τουρκία, Ιταλία, και εν πάση περιπτώσει αυτό φορτωμένοι και με μέτρα. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξει στην αντιπολιτευτική της στάση. Πριν από λίγο καιρό μας έλεγε ότι η έξοδος από τα μνημόνια και μάλιστα η καθαρή έξοδος ήταν ένα ψέμα του Πρωθυπουργού και της σημερινής κυβέρνησης. Μας έλεγε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί, ότι δεν θα γίνει, ότι δεν θα μας επιτραπεί, ότι η ελληνική οικονομία οδηγείται σε κατάρρευση. Τελικά όλα αυτά φάνηκαν ότι ήταν ψέματα της αντιπολίτευσης, σε τελευταία ανάλυση, και όχι της κυβέρνησης. Καταφέρνουμε αυτή τη στιγμή να βγούμε από τον μηχανισμό της Μνημονιακής Επιτροπής. Και προσέξτε πάρα πολύ, δεν είναι μόνο τα χαμηλά επιτόκια. Ξέρετε ότι για να δανειζόμαστε από τον επίσημο τομέα, από τον ESM, έπρεπε σε αντάλλαγμα να εφαρμόζουμε συγκεκριμένα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτή τη στιγμή, είτε το θέλει η Νέα Δημοκρατία, είτε δεν το θέλει, είτε το αμφισβητεί, είτε δεν το αμφισβητεί, ο κύκλος της δημοσιονομικής προσαρμογής έχει κλείσει, έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή που χρειάζεται να γίνει. Αντιθέτως, η δημοσιονομικό μονοπάτι που πρέπει να διαβούμε έχει χαραχτεί. Έχουμε πιάσει τους στόχους οι οποίοι προβλέπονταν από την συμφωνία του Αυγούστου του 2015. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρισκόμαστε σε αυτόν τον μηχανισμό της Μνημονιακής Επιτροπής, που, ξαναλέω, για να σου δανείσει χρήματα, βεβαίως με χαμηλά επιτόκια, επιβάλλει και απαιτεί και συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία πάρα πολλές φορές έχουν και δημοσιονομικό χαρακτήρα. Δηλαδή, απαιτεί περισσότερη λιτότητα. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να αποδεχθεί η Νέα Δημοκρατία είναι το γεγονός ότι δεν θα είμαστε πλέον υπό αυτήν την διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, της Μνημονιακής Επιτροπής, και άρα οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των πολιτικών σχεδίων της σημερινής κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας θα γίνουν ακόμη πιο διαυγείς, ακόμη πιο φανερές, ακόμη πιο σαφείς. Και αυτό τη φοβίζει τη Νέα Δημοκρατία, διότι ξέρετε το μνημόνιο συνολικά, ως λογική, ως κατεύθυνση, ως οικονομική, αν θέλετε,
ως οικονομικός τρόπος διακυβέρνησης. Είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, γι' αυτό νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στεναχωρηθεί τόσο πολύ που βγαίνουμε πλέον από τον... Φαντάζομαι ότι από την έγκαινη ακριβώς των μνημονίων. Φαντάζομαι ότι αν ήταν το πρόβλημα της φθηνότερης δανειοδότησης ή της ακριβότερης, ναι, τότε, φαντάζομαι ότι όλες οι χώρες θα κάνανε ουρές πίσω από το δούνου του, δώσε και σε μένα μπάρμπα. Ακριβώς. Θα πάμε στην επόμενη μέρα. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί και εσείς, κύριε Τζανακόπουλε, υπογράψατε μνημόνιο. Και μάλιστα πολύ σκληρό. Ναι, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό για το αν μπορούν να συγκριθούν το τρίτο πρόγραμμα με τα πρώτα δύο. Όμως πριν από αυτό θέλω να σας πω κάτι. Ότι ο δανεισμός της χώρας αυτή τη στιγμή γίνεται με... Μάλλον οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από το μαξιλάρι το οποίο έχει εξασφαλίσει ο ESM, έτσι ώστε τα πρώτα βήματα στις ελεύθερες πια αγορές χρήματος να είναι σταθερά και να μην δημιουργήσουν κανένα κίνδυνο. Αν διαβάσετε τις αναλύσεις των διεθνών μέσων ενημέρωσης αλλά και εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς, λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος για την Ελλάδα να βγει πια από την στήριξη, αν θέλετε, κάτω από την προστασία του επίσημου τομέα, δηλαδή του ESM, ο οποίος μας δάνειζε για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να σας πω είναι ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο από ότι των περισσότερων, αν όχι όλων, των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν θα είναι πάντοτε έτσι. Κοιτάξτε, με συγχωρείτε, αυτό το οποίο προβλέπει η μελέτη βιωσιμότητας του χρέους, η μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που έχει γίνει από τον ESM, λέει ότι στο μεσοπρόθεσμο διάστημα θα έχουμε ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες κάτω του 15%. Δηλαδή θα βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από την Ισπανία, από την Πορτογαλία, από τη Γαλλία ακόμα, από την Ιταλία, που ξέρετε ότι... Είναι άλλο το για την Ιταλία έχει αρχίσει να φουντώνει η κουβέντα του CNBC και πάλι σήμερα. Αλλά ήθελα να θίξω κάτι, κύριε Υπουργέ, γιατί προχθές είχαμε εδώ τον εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής και είπε κάτι που μου έκανε εντύπωση, γιατί ίσως θα τα ακούσετε και εσείς από εδώ και πέρα πολλές φορές. Ότι έτσι και πάμε να κουμπίσουμε τα λεφτά από τον buffer, αμέσως θα εκτιναχθούν τα επιτόκια. Όχι, δεν έχει καταλάβει τίποτα ο εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας είναι καλυμμένες για το 2019 και για το 2020. Το buffer είναι εκεί για να χρησιμοποιηθεί ακριβώς για την αποπληρωμή τοκοχρεωλησίων αλλά και ομολόγων, ναι, τα οποία οριμάζουν. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα για την ομαλή χρηματοδότηση της ελληνικής, του ελληνικού δημοσίου. Καθώς, αν δείτε αυτή τη στιγμή, τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων βρίσκονται περίπου στα επίπεδα που βρίσκονταν το 2006 και το 2007. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά τα έχουν λάβει υπόψη τους όσοι συμφώνησαν και αποδέχθηκαν μια καθαρή έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές. Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα επέτρεπε είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε το ESM, είτε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης μια καθαρή έξοδο, αν δεν είχε διασφαλιστεί και αν δεν είχε εξασφαλιστεί. Θα υπάρχουν έλεγχοι, κύριε εκπρόσωπε. Μα φυσικά υπάρχουν έλεγχοι, όπως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρετε, εμείς πλέον γινόμαστε μέρος της κανονικής διαδικασίας που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ξέρετε, όλοι οι προϋπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης ελέγχονται. Αληθές. Ελέγχονται οι γερμανικοί προϋπολογισμοί, οι γαλλικοί προϋπολογισμοί, οι ιταλικοί προϋπολογισμοί, οι ισπανικοί προϋπολογισμοί. Επομένως, μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Όλοι. Τρέμινα, δεν θα αναδώ. Αυτό αφορά την παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της ελληνικής οικονομίας. Αυτό δεν είναι εποπτεία. Κάθε τρεις μήνες βεβαίως είναι εποπτεία. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβετε ότι έχει αλλάξει ένας βασικός μηχανισμός αυτήν την εποπτεία. Στην προηγούμενη φάση, στην μνημονιακή φάση, η επιτροπή, αν θέλετε, λειτουργούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για να πάρεις δόση, για να πάρεις δηλαδή. Για να γίνει δηλαδή εκταμείευση του δανείου ή ενός τμήματος του δανείου, έτσι ώστε να αποπληρωθούν τόκοι και χρεολύσια, θα έπρεπε να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα. Αν δεν εφαρμόσει αυτά τα μέτρα, δεν παίρνει τα χρήματα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός αυτός δεν υπάρχει πλέον. Μάλιστα. Αυτό που υπάρχει είναι μια παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε να μην ξεφύγουμε σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική κατάσταση,
που όμως λειτουργεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, όπως λειτουργεί στην Πορτογαλία, όπως λειτουργεί στην Ιρλανδία. Επομένως, και η μόνη διαφορά είναι. Όπως δεν λειτουργεί στη Γερμανία που έχουν τα πλεονέκτημα. Αντί στην Ελλάδα να έχουμε δύο τέτοιες παρακολουθήσεις για αρχή, το χρόνο, όπως έχουν για παράδειγμα οι Πορτογάλοι, που έχουν κάθε εξάμηνο την αποστολή των ευρωπαϊκών θεσμών που ελέγχουν τα οικονομικά στοιχεία της Πορτογαλίας και στη συνέχεια κάνουν συστάσεις προς την Πορτογαλία, τις οποίες αν θέλει η χώρα εφαρμόζει, αν δεν θέλει δεν εφαρμόζει. Στην Ελλάδα θα έχουμε τέσσερις τέτοιες αποστολές, τουλάχιστον για αρχή, διότι. Όταν λέτε για αρχή, για δύο χρόνια, ας πούμε. Θα δούμε τώρα για ποιο θα είναι αυτό το χρονικό διάστημα. Κύριε εκπρόσωπε, θα υπάρχει ένας πιο στενός έλεγχος της οικονομικής πορείας, αλλά δεν θα επιβάλλονται μέτρα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, πρέπει να γίνει σαφές αυτό. Εφόσον λοιπόν πάμε ήδη ουσιαστικά, περιγράφεται τα πρώτα βήματα δειλά, προσεκτικά, όπως σταθερά θα τα έλεγα. Σταθερά. Της μεταμνημονιακής ημέρας θα έχουμε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να το πω συγκεκριμένα, να ρωτήσω, να μην εφαρμοστεί η μείωση των συντάξεων, να μην εφαρμοστεί το αφορολόγητο, να προχωρήσουμε στη 13η σύνταξη. Κοιτάξτε. Να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Με συγχωρείτε που βάζω συγκεκριμένα παραδείγματα. Όλα αυτά είναι... γιατί ο κόσμος ρωτάει και το έχετε ακούσει. Πολύ ωραία αυτή η θεωρία για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Τι θα φάω? Θα τα απαντήσω ένα προσέγγιο. Και αν μου επιτρέψεις, Βαγγέλη, για την οικονομία της κουβέντας, ήδη άρχισε να γίνεται μια κουβέντα ότι οτιδήποτε εξαγγείλεται ως κυβέρνηση είναι παροχολογία που θα ενοχλήσει τις αγορές και άρα θα... Ωραία, πάμε ένα-ένα τα πράγματα. Σχόλιο πρώτο. Αυτή τη στιγμή, σε ολόκληρο τον κόσμο, ισχύει ένα καθεστώς όπου οι αγορές αντικειμενικά επιβάλλουν συγκεκριμένες πειθαρχίες σε όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου. Δηλαδή, κρίνουν τον κίνδυνο που υπάρχει για να δανείσουν μια οποιαδήποτε χώρα, είτε αυτή η χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε αυτή η χώρα είναι η Ελλάδα, είτε είναι η Βραζιλία. Και στη βάση ακριβώς αυτού του κινδύνου συγκροτούν και το αντίστοιχο επιτόκιο. Αυτό λοιπόν είναι μια διαδικασία πειθάρχησης όλων των χωρών που συμμετέχουν στο διεθνές οικονομικό στερέωμα, την οποία δεν μπορεί κανένας να την αποφύγει. Αυτό είναι ένα και στο χέρι. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, από την οποία εξαρτάται και η απάντηση στο ερώτημά σας. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι αυτή τη στιγμή σταθερή. Τι σημαίνει αυτό? Ο κύκλος της δημοσιονομικής προσαρμογής, για να το πούμε πιο απλά, ο κύκλος των μέτρων έχει κλείσει. Ό,τι μέτρο ήταν να πάρθει, πάρθηκε. Έχουν υπογραφεί και μέχρι το 2020. Επιτρέψτε μου, θα σας απαντήσω. Να με απαντήσετε πρώτα στα προηγούμενα. Τι σημαίνει δημοσιονομική προσαρμογή? Σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις μέτρα για να επιτύχεις ένα συγκεκριμένο στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Και για το 2018 και για το 2019. Αυτό λοιπόν που μπορώ να σας πω σε σχέση με το μέτρο των συντάξεων είναι, και εκεί θα μείνω, ότι αντικειμενικά δεν είναι αναγκαίο για να πιαστεί το 3,5% που έχουμε ως στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει ή δεν θα γίνει, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά το οικονομικό επιτελείο, την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και πάρα πολύ σύντομα θα έχετε την απάντηση. Το αφήνετε ανοιχτό, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις οποίες με ρωτήσατε, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ήδη ισχύουν στη χώρα. Από την ημέρα που εξέπνευσε το πρόγραμμα, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν επανέλθει. Και αυτό ήταν νομοθετημένο. Και αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, το θεσμικό πλαίσιο. Αν πάω να προσληφθώ σε μια εταιρεία, σε ένα εργοστάσιο. Προσέξτε, αυτό που ισχύει, τι είναι? Το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει δύο πράγματα. Πρώτον, την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, δηλαδή αν δύο συλλογικές συμβάσεις σειραίουν, τότε ισχύει η καλύτερη. Αν η κλαδική και η επιχειρησιακή σύμβαση σειραίουν, τότε ισχύει η καλύτερη εκ των δύο για τον εργαζόμενο, η πιο προστατευτική. Μάλιστα. Και το δεύτερο πράγμα που ισχύει είναι η αρχή της επεκτασιμότητας. Δηλαδή, αν μια κλαδική σύμβαση αφορά το 50-1% του κλάδου, αυτή επεκτείνεται στο σύνολο του κλάδου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα ο κάθε επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απολύσει. Επιτρέψτε μου να σας πω, νομίζω ότι ο νόμος λέει στις 21 Αυγούστου. Ίσως να κάνω λάθος και ο νόμος να λέει την 1η Ιανουαρίου. Επομένως να έχουμε
5 μέρες ακόμα μέχρι να έρθουν σε ισχύ οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να ισχύει, είτε ο νόμος λέει 21 Αυγούστου, είτε 1η-9η, δεν έχει απολύτως καμία διαφορά. Κατώτατος μισθός. Ο κατώτατος μισθός τώρα, όπως ξέρετε, έχει νομοθετηθεί μια διαδικασία διαβούλευσης, στην βάση της οποίας θα ορίζεται ο κατώτατος μισθός με υπουργική απόφαση και είναι φυσικά στις προθέσεις της κυβέρνησης μετά από 8 ολόκληρα χρόνια να εκκινήσει αυτή τη διαδικασία όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος για να κινηθούμε στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων. Αυτό είναι δεδομένο, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών, το έχει πει και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το έχει πει και ο Υπουργός Εργασίας. Δηλαδή μην έχετε καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Υπουργέ. Τώρα. Τι άλλο με ρωτήσατε για να σας απαντήσω. Μείωση συντάξεων και αφορολόγητο. Σας απάντησα σε σχέση με αυτό. Λίγο, αντικειμενικά δεν είναι αναγκαία. Επειδή έχουμε μπει στην επόμενη μέρα, όλη η ανακοίνωση και της Κομισιόν προχθές που διαβάσαμε εδώ με τον Βαγγέλη και όλες οι δηλώσεις είχαν μόνιμα το ίδιο μότο μέσα. Υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις οι Έλληνες. Ποιες μεταρρυθμίσεις εκκρεμούν? Κοιτάξτε να δείτε. Ποιες μεταρρυθμίσεις εκκρεμούν, γιατί ακούει ο κόσμος μεταρρυθμίσεις και σηκώνεται τρίγα. Καταρχήν, αν παρακολουθήσετε τον τρόπο με τον οποίο γράφουν και οι θεσμοί αυτοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις προτάσεις τις οποίες κάνουν σε όλα τα κράτη-μέλη, ακριβώς αυτό επαναλαμβάνουν διαρκώς για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι δηλαδή χρειάζονται διαρκώς μεταρρυθμίσεις ώστε να γίνεται πιο ανταγωνιστική η οικονομία όλων των κρατών μελών. Χρειάζεται διαρκώς μεταρρυθμίσεις ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικός ο δημόσιος τομέας, έτσι ώστε να γίνεται πιο ανταποδοτικός ο δημόσιος τομέας. Άρα λοιπόν η λογική αυτή είναι μια μόνιμη εποδός όλων των θεσμών όταν μιλάνε για τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη. Ένα. Δύο. Τι πρέπει να κάνουμε? Φυσικά πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Έχουμε ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Όπως για παράδειγμα η μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει στον δημόσιο τομέα και για να γίνει ο δημόσιος τομέας πιο αποτελεσματικός και πιο ανταποδοτικός. Αυτό σημαίνει σας ότι θα πρέπει πάλι για προσλήψεις και μάλιστα προσωπικού χαρακτήρα. Ότι θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε μεταρρυθμίσεις για να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε τους πολίτες στη σχέση τους με το ελληνικό δημόσιο. Αυτό απαιτεί ψηφιοποίηση πάρα πολλών από τις λειτουργίες του ελληνικού δημοσίου, πράγμα το οποίο έχει μείνει πίσω παρά το γεγονός. Το εθνικό κτηματολόγιο, ότι θα έλεγα εγώ. Που καθυστερεί πολύ, κύριε Υπουργέ. Καθυστερεί πολύ. Με συγχωρείτε, για το εθνικό κτηματολόγιο θα σας πω το εξής. Δεν φταίνε μόνο τα 40 χρόνια τη διαπλοκή που μέσα σε τρία χρόνια. Μέσα σε τρία χρόνια το εθνικό κτηματολόγιο έχει προχωρήσει τόσο όσο δεν είχε προχωρήσει τα προηγούμενα 40. Ή επίσης, να σας πω και κάτι άλλο για τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι ήταν η προϋπόθεση για ακόμα να. Ακόμα περιμένουμε να γκρεμίσει τα αυθαίρετα όμως. Μην πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Εδώ μιλάμε για μεταρρυθμίσεις. Δασικοί χάρτες. Τρέχουμε λίγο. 46,8% έχουν αναρτηθεί και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει αναρτηθεί το σύνολο των δασικών χαρτών σχεδόν της χώρας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς καταφέρνουμε μέσα σε τρία χρόνια, ακριβώς επειδή δεν ισχύουν όλα όσα μας καταλογίζουν, δηλαδή ότι δήθεν είμαστε πελατειακοί, ότι δήθεν δεν θέλουμε τον εξυγχρονισμό του ελληνικού κράτους, δεν θέλουμε τον εκμοντερνισμό του ελληνικού κράτους. Αυτά αφορούν το παλιό πολιτικό σύστημα. Αντιθέτως, εμείς έχουμε τη βούληση, έχουμε και την ικανότητα, έχουμε και την επάρκεια για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στην λειτουργία του δημόσιου τομέα, τις οποίες επί 40 χρόνια το παλιό πολιτικό σύστημα για συγκεκριμένους λόγους, όχι για λόγους ανικανότητας, αλλά για λόγους εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πελατειακών συμφερόντων, δεν κατάφερε να υλοποιήσει. Και πάμε τώρα στα αυθαίρετα. Με επιτρέπετε, πάντως για το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας οικονομίας που θα το βρούμε μπροστά μας, το transaction cost, όπως το λένε οι θεσμικοί οικονομολόγοι, το κόστος διαδικασιών στην Ελλάδα παραμένει πολύ πιο σημαντικό και κρίσιμο από το μισθολογικό κόστος. Θα σας πω φυσικά. Και γι' αυτό το λένε οι εργοδότες. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά αντιθέτως θα λειτουργήσει ως τονωτικό για την ανάπτυξη της χώρας μας. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αφορά το country risk, τον κίνδυνο χώρας. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια του μνημονίου, μια ελληνική επιχείρηση, η οποία ανταγωνιζόταν μια γερμανική, μια γαλλική αντίστοιχη επιχείρηση, ήταν υποχρεωμένη να δανείζεται. Γι' αυτό με φύγανε από το χρηματιστήριο της Αθήνας. 7-8% περισσότερο από ότι μια αντίστοιχη γερμανική ή μια αντίστοιχη γαλλική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με την έξοδο από το μνημόνιο, με τη μείωση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων, αυτή η τεράστια διαφορά, αυτό το τεράστιο χάσμα που χωρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, το κόστος δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αλλά και από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, θα αρχίσει
να κλείνει και ήδη έχει αρχίσει να κλείνει. Αν δείτε, οι ελληνικές επιχειρήσεις πλέον δανείζονται με πολύ καλύτερους όρους από ό,τι δανείζονταν 1,5 χρόνο πριν. Ωραία. Άρα λοιπόν όλο αυτό λειτουργεί ως το νοτικό της ανάπτυξης. Άρα λοιπόν εμείς τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα. Έχουμε δύο στόχους. Το πρώτο είναι σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και συνετή δημοσιονομική πολιτική, έτσι ώστε να μην γκρεμίσουμε όλα όσα χτίσαμε. Και δεύτερον, να αρχίσουμε να λειτουργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε το μέσο διαθέσιμο εισόδημα να αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή έχει σταθεροποιηθεί. Στόχος μας είναι να αρχίσει να αυξάνεται. Πώς θα αρχίσει να αυξάνεται? Με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την συγκρότηση ενός πιο αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους σε υγεία και παιδεία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μία σειρά από πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε για να αρχίσουμε να περνάμε και στην πραγματική οικονομία και στην πραγματική ζωή των ανθρώπων. Θα αρχίσει να μην κυνηγάει ο χρόνος και δεν σας έχω πολλές φορές απέναντι μου, εννοώ δημοσίως. Ναι, ναι. Σας ρώτησα πριν για τα αυθαίρετα. Και δεν σας το ρώτησα τυχαία, διότι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, το μεγάλο στίχημα, κατηγορήθηκα επίσης από διάφορους πολιτικούς κύκλους, το μεγάλο στίχημα για την κυβέρνηση είναι να προχωρήσει σε μια επόμενη μέρα πολιοδομικής ανασυγκρότησης της χώρας, ενός νέου γενικού κανονισμού. Σας κατηγορούν και τώρα ότι έχει περάσει ένας μήνας. Δεν έχετε προχωρήσει στον γκρέμισμα αυθαιρέτων και μάλιστα να σας δείξω εδώ και την εφημερίδα Τα Νέα σήμερα, γράφουν εγκατάλειψη για το μάτι. Ότι έχετε εγκαταλείψει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε, τα πάντα έγκυρα νέα, τα φιλικά προς την κυβέρνηση, είναι προφανές ότι κάθε μέρα θα βρίσκουν και κάτι καινούριο για να μας καταλογίσουν. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη καταστροφή. Όμως αυτή τη στιγμή ο στόχος για την ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί παρά να είναι να υποστηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν νομίζω ότι τους έχουμε εγκαταλείψει στην μοίρα τους το κάθε άλλο. Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα ήταν εκεί τα συνεργεία όλων των Υπουργείων, ήταν όλοι οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν όλα όσα πρέπει για την αποκατάσταση της περιοχής, για την ανασυγκρότησή της και πάνω σε νέες πια γερές βάσεις και θεμέλια. Να σας πω ότι έχουν προβλεφθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου μια σειρά από οικονομικά και άλλα μέτρα υποστήριξης των θυμάτων της μεγάλης πυρκαγιάς. Να σας πω ότι αυτά τα μέτρα υλοποιούνται και σε ό,τι αφορά τα αυθαίρετα που με ρωτήσατε, ο Πρωθυπουργός πριν από 10 περίπου μέρες, 12 μέρες εξήγησε και ανακοίνωσε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 61 αυθαίρετα που έχουν προτεραιοποιηθεί για να κατεδαφιστούν εντός του Αυγούστου ή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, και αυτό κοντός ψαλμός θα το δούμε τις επόμενες μέρες, και από εκεί και πέρα υπάρχει μια λίστα 200-300 αυθαιρέτων που είναι στη δεύτερη σειρά προτεραιότητας και τα οποία θα ακολουθήσουν, ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσει ένας πολύ γρήγορος, ταχύς σχεδιασμός και μια ταχεία υλοποίηση αυτής της δέσμευσης του Πρωθυπουργού αλλά και των αρμοδίων υπουργών για μια νέα χωροταξική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Δευτέρα ανασχηματισμός. Ορίστε. Δευτέρα ανασχηματισμός. Μπορείτε να ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πώς αλλιώς θα απαντούσε βεβαίως. Επειδή υπάρχουν πληροφορίες και από κυβερνητικούς παράγοντες, ήταν να γίνει χθες, ήταν να γίνει σήμερα, δεν έγινε ούτε χθες. Εσείς λέτε ούτε ότι σήμερα. Ήταν να γίνει χθες, ήταν να γίνει σήμερα επειδή κάποιος το έγραψε. Δεν νομίζω ότι λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, τις προηγούμενες ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας κάτι δηλώσεις ηγετικών στελεχών της κυβέρνησης και της παράταξης για συγκρότηση αντιδεξιού μετώπου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, σας είπα ότι με την έξοδο από το μνημόνιο οι διαχωριστικές γραμμές με την Νέα Δημοκρατία γίνονται όλο και πιο σαφείς. Πολιτικά, ιδεολογικά, αλλά και στο κομμάτι της οικονομίας. Τώρα, ιδεολογικά, νομίζω ότι είναι προφανές πως η κυβέρνηση αλλά και ο ελληνικός λαός πρέπει αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό που σήμερα βρίσκεται στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να το απομονώσει και να το αναδείξει ως αιτία ενός μεγάλου κοινωνικού και πολιτικού διχασμού. Δηλαδή η φράση του κυρίου Βορύδη, ας πούμε, που είπε ότι οι ιδέες της αριστεράς είναι ελαττωματικές, η καθημερινή παρουσία του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος βρίσκεται σε έναν παροξισμό, σε έναν διαρκή αντιαριστερό παροξισμό. Και εσείς κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία, κύριε εκπρόσωπο. Την κατηγορούμε, αλλά δεν είπαμε ποτέ. Ακροδεξιές τάσεις. Δεν προσεγγίζει. Δηλαδή, οι ιδέες της αριστεράς μπορούν να αξιολογηθούν ως αντίστοιχες με τις ιδέες της ακροδεξιάς? Εγώ θα πω στον κύριο Βορύδη λοιπόν ότι οι ελαττωματικές είναι οι ιδέες της ακροδεξιάς. Ο ρατσισμός, η μυσαλλοδοξία, ο εθνικισμός.
που αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζουν την βασική, τον πυρήνα των πολιτικών και ιδεολογικών απόψεων της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι πραγματικά δυστυχές για τον κύριο Μητσοτάκη, διότι ξεκίνησε ως ένας κεντρός φιλελεύθερος πολιτικός, ο οποίος τελικά παρέδωσε το κόμμα του πλήρως και το άφησε πλήρως έρμεο σε μια ακροδεξιά ηγετική ομάδα, διότι πιθανόν αυτή ακριβώς η ακροδεξιά ηγετική ομάδα τον κρατάει όμηρο. Αυτό είναι κακό, προσέξτε, όχι για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κακό για το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Είναι σαν να λέτε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ρατσιστικό κόμμα. Με συγχωρείτε, δεν έχει εκφράσει ρατσιστικές και μυσαλόδοξες και εθνικιστικές απόψεις όλο το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία? Διαρκώς το κάνει. Μπορείτε να παρακολουθήσετε δηλώσεις των στελεχών της, μπορείτε να παρακολουθήσετε αναρτήσεις, μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το δημόσιο λόγο της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο διάστημα, ο οποίος ρέπει επικίνδυνα από την ακροδεξιά. Και αυτό σας ξαναλέω, δεν είναι κακό μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κακό για το πολιτικό σκηνικό γενικώς, διότι μετατοπίζεται το πολιτικό φάσμα και νομιμοποιούνται αυτές οι απόψεις. Νομιμοποιούνται στην ελληνική κοινωνία και άρα λοιπόν ακόμα και οι όσοι τις εισηγούνται αυτές τις απόψεις που πριν φοβούνταν να τις εκφράζουν δημόσια, σιγά σιγά έχουν αρχίσει και βγαίνουν από τις κρυψώνες τους. Επομένως αυτή τη στιγμή δεν παρέχει καλή υπηρεσία η Νέα Δημοκρατία. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι θα είναι Σεπτέμβριος του 19, τέλος πάντων όποτε και αν γίνει Σεπτέμβριος του 19, το διακύβευμα θα είναι σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Αυτό εγώ ακούω. Αυτό ήταν πάντα το διακύβευμα. Και αφού μπαίνει ιδεολογικό. Αυτό δεν είναι πόλωση. Με συγχωρείτε, αλλά στην πολιτική υπάρχει και η πόλωση, υπάρχει πολιτική σύγκρουση, υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Τι να κάνουμε, όταν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, φυσικά θα υπάρχει πόλωση. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτό είναι τόσο κακό. Πάντοτε, ο ελληνικός λαός, να σας πω, επειδή πολλές φορές εξάρουμε την ενότητά του, ήταν ενωμένος απέναντι σε κάτι. Τι εννοείται? Ήταν ενωμένος απέναντι στη Χούντα, ήταν ενωμένος απέναντι στους Γερμανούς, ήταν ενωμένος απέναντι στην Ολιγαρχία. Άρα λοιπόν η λαϊκή ενότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια η οποία επί της ουσίας μέσα της, στην οποία μέσα της μπορούν να χαθούν οι πολιτικές διαφορές. Αντιθέτως, η ενότητα του πολιτικού σώματος αναδεικνύεται όταν υπάρχουν και διαχωριστικές γραμμές, διότι στη βάση ακριβώς αυτών των διαχωριστικών γραμμών αναδεικνύονται οι συγκεκριμένες ενότητες. Άρα λοιπόν η πολιτική. Γιατί συζητάμε διαρκώς για πόλωση, για αντιπαράθεση, για όξυνση κτλ. Η πολιτική είναι σύγκρουση. Η πολιτική είναι σύγκρουση ιδεών, είναι σύγκρουση πολιτικών σχεδίων, είναι σύγκρουση διαφορετικών θεωριών, οικονομικών, ιδεολογικών κτλ. Αισθητικές. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μας στεναχωρεί η σύγκρουση ή μας φοβίζει η σύγκρουση. Αφού σύγκρουση μπαίνει... είναι το χαρακτηριστικό της δημοκρατίας. Αφού μπαίνει τόσο σαφές ιδεολογικό κριτήριο στους διαχωρισμούς, θα μπορούσε το γέννημα αλλαγής να είναι ο επόμενος σύμμαχος σε μια... Εδώ πρέπει να μιλήσουμε στη βάση προγραμματικών επιδιώξεων. Δεν μπορούμε να μιλάμε στη βάση απλώς των πολιτικών δυνάμεων. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να συγκροτηθεί ένα μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία που θα υποστηρίξει πρώτον την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων και την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων. Την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους με ανταποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Θα στηρίξει την τόνωση της ανάπτυξης μέσα από μια σειρά δομικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την καλύτερη λειτουργία του ελληνικού κράτους και τη δημιουργία ενός καλύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν αυτά και πολλά άλλα αποτελούν σημεία πάνω στα οποία εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε και να συνεχίσουμε. Το μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα υπόθεση που μας έφερε στην κυβέρνηση το 2015. Η υπόθεση του Μακεδονικού και έτσι όπως την έχει θέσει ο κύριος Πάνος Καμένος, όταν έρθει δηλαδή περίπου το Γενάρη, από ό,τι υπολογίζουμε όλοι, Φλεβάρι να έρθει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα αποτελέσει το κύκνιο άσμα της κυβέρνησης? Τι εννοείται? Εννοώ ότι ο κύριος Πάνος Καμένος έχει πει ότι αν έρθει στη Βουλή δεν θα το ψηφίσω, θα ρίξω την κυβέρνηση και θα πάω σε εκλογές. Ο κύριος Καμένος έχει πει ότι θα πορευτεί μέχρι το τέλος της τετραετίας με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την έντιμη συμφωνία και ειλικρινή συμφωνία την οποία κάνανε το 2015 και η οποία συνεχίζεται. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το Μακεδονικό και εφόσον πληρωθούν οι προϋποθέσεις που πρέπει από κύριε την Πουλή. Γειτονική χώρα, θα έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα περάσει με μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία αρκετά ευρεία, εφόσον οι πολιτικές δυνάμεις ψηφίσουν όχι με βάση τις μικροπολιτικές τους σκοπιμότητες ή τις μικροπολιτικές τους επιδιώξεις, αλλά στη βάση ιδεολογικών και σαφών πολιτικών κριτηρίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσάς.